Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία ξεχωριστή κουβέντα εδώ. Είναι εξαιρετική τιμή και χαρά μας να έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Πολιτικού Κόμματος Ελληνική Λύση, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον οποίο θα καλησπερίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ σήμερα και θα κάνουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα τα φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κύριε Βελόπουλε, λοιπόν, θα ξεκινήσω εντάχει και θα σας ρωτήσω για την πρόταση της Ελληνικής Λύσεως αναφορικά με το κομμάτι της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς επίσης θα ήθελα να σχολιάσετε και τις ανεξέλεγκτες επιλογές της ελεύθερης αγοράς, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την αύξηση των τιμών σε όλα τα είδη της πρώτης ανάγκης. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι η πολιτική ηγεσία διαπλέκεται ή συνεργάζεται με τους ολιγάρχες ή τις πολυεθνικές. Θα δώσω ένα τελείως διαφορετικό παράδειγμα, γιατί οι προτάσεις μας είναι γνωστές έτσι κι αλλιώς και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο και την ρήτρα αναπροσαρμογής. Ξέρετε, πηγαίνετε να αγοράσετε ένα κιλό τυρί, το οποίο είναι μέσα σε ένα κεσεδάκι, όπως το λέμε εμείς, πλαστικό, το οποίο είναι περίπου 150 γραμμάρια. Εσείς πληρώνετε για ένα κιλό, αλλά έχετε πάρει 850 γραμμάρια. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Δηλαδή, μέσα από την αφαίρεση γραμμαρίων κερδίζουν οι πολυεθνικές. Δεν γίνεται έλεγχος. Όταν πληρώνει ένα κιλό, πρέπει να είναι ένα κιλό. Και ξέρετε, δεν είναι το κιλό πλέον 10 cents. Όταν κάνει το κιλό το τυρί, η φέτα, 12 ή 13 ευρώ, τα 100 γραμμάρια είναι περίπου 2 ευρώ. Σας λέω ενδεικτικά για κάποια πράγματα. Επίσης, όλοι μιλούμε για την ενέργεια. Εμείς θα ανεβάσουμε ένα θέμα τώρα. Ήδη ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, αλλά κυρίως να δώσουμε τη μάχη μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάτι που προσπερούν πολύ εύκολα οι Έλληνες. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Μια οικογένεια χρειάζεται περίπου 100 ευρώ το μήνα, 4 άτομα, μόνο για χαμηλές χρεώσεις τηλεφώνου, δηλαδή για λίγες κλήσεις. Φανταστείτε ότι έχουμε το πιο ακριβό τηλέφωνο, το πιο ακριβό διαδίκτυο πανευρωπαϊκά. Περίπου 40 με 50% παραπάνω. Αν δηλαδή είχαμε την τιμή της Γερμανίας, η οικογένεια θα πήρουνε 50 ευρώ αντί για 100 ευρώ. Αν πήρουνε η οικογένεια 200 ευρώ, θα πήρουνε 100 ευρώ. Με μικρές τομές στην οικονομία μπορεί ο Έλληνας, η κυβέρνηση, αν ήθελε, να βοηθήσει οικονομικά τον Έλληνα. Δεν θέλουν, ξέρετε, γιατί συναγελάζονται. Συμπλέουν, τρώνε, πίνουν μαζί τα βράδια στις δεξιώσεις με τις πολυεθνικές, με τους ολιγάρχες και όχι με τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι που προβληματίζει ως πρόσωπο φυσικό αλλά και ως Ελληνική Λύση, ότι όλη αυτή η ιστορία δείχνει την αναλγησία στη λογική των επιλογών της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Μην νομίζετε διαφορετικά είναι τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί η ιστορία με το ρεύμα δεν είναι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Η ιστορία ξεκίνησε από το 2012-2013, συνεχίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε και αυτό που λέμε η Νέα Δημοκρατία και εφαρμόζει τη συνέχεια του κράτους με τις αυξήσεις, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το χειρότερο δε απ' όλα είναι ότι είναι τόσο ψεύτες. Εγώ τους έχω πει και ψεύτες στην Βουλή. Τόσο ψεύτες που και εγώ απορώ πραγματικά πως τα πιστεύουν και οι ίδιοι. Όταν ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βγαίνει και λέει: τον Ιούλιο σταματάμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, το λέει εδώ και μήνες. Και τώρα έρχονται και λένε: τον Αύγουστο, 1 Ιουλίου, σταματάει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και λέει επίσης κάτι απαράδεκτο για έναν πρωθυπουργό ή δεν ξέρει, λέει ψέματα, ότι θα φορολογήσει τα κέρδη των εταιριών κατά 90%. Γιατί επιμένω στο ότι λέει ψέματα ή δεν ξέρει. Διότι οι εταιρείες το 2021 έχουν εγγράψει ελάχιστα κέρδη ή και χρέη, ζημιές. Πώς θα φορολογήσεις λοιπόν μια εταιρεία που έκανε ισολογισμό όπως ήθελε αυτή, βάζοντας έξοδα για να κάνει ισολογισμό σε σκελισμένο. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά για όσους είναι επιχειρηματίες. Να σου φορολογήσει με 90%. Ακούει ο Έλληνας 90% και σου λέει μπράβο, η κυβέρνηση να φορολογήσει. Να φορολογήσει τις ζημιές, δεν γίνεται. Επίσης, τα υπόλοιπα ψέματά τους, και είναι ενοχλητικό, είναι ότι βγαίνει G7 με επίσημη ανακοίνωση χθες. Είναι ο G7 και λέει ότι πρέπει οι χώρες από μόνες τους να ξεκινήσουν χρηματοδότηση των εξορίξεων φυσικού αερίου. Και η ελληνική κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού εδώ και μήνες δεν έχει κάνει το παραμικρό ώστε ο πλούτος, ο τεράστιος που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και υπάρχει στο Θακικό Πέλαγος και σε άλλες περιοχές να αντιληθεί και να δώσουμε στον εξαντλημένο Έλληνα χρήματα που υπάρχουν. Είναι πολλά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πλέον έχω φτάσει στο σημείο να λέω πλέον όχι ότι δεν μπορούν, αλλά ότι δεν θέλουν να τα κάνουν. Γιατί προτιμούν τον Έλληνα πεινασμένο, ώστε να μπορούν να περνάνε τις δικές τους επιλογές όπως βολεύει ή όπως θέλουν οι ίδιοι. Όταν εμείς προτείναμε εδώ και ένα χρόνο στον Έλληνα Πρωθυπουργό το ΕΤΜΕΑΡ, που είναι περίπου 850 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ξέρετε, το ΕΤΜΕΑΡ διαβάζει ο άλλος, ο αγρότης ο Κακομοίρης, από χωριό, γιατί και εγώ χωριό είμαι, έτσι. Και εγώ χωριάτης είμαι. Και διαβάζει ΕΤΜΕΑΡ και σου λέει: δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το ΕΤΜΕΑΡ λοιπόν είναι ένα ποσό. Το 1 τέταρτο του τιμολογίου της ΔΕΗ που έχετε εσείς στα χέρια σας, οι τηλεθεατές, είναι ΕΤΜΕΑΡ. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο πηγαίνει σε 4-5 ολιγάρχες για ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά. Γιατί πρέπει να πληρώνει ο πολίτης την ανεμογεννήτρια το φωτοβολταϊκό,
του ολιγάρχη ο οποίος κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ. Ας μου πούν το λόγο. Και τι είπαμε εμείς, ακύρωση του ΕΤΜΕΑΡ, αντί για 200 θα πληρώνει ο Έλληνας 1 τέταρτο, να σου πω εγώ περίπου 130 είναι. Ή 120, πολύ λιγότερα. Γιατί είναι και ο ΦΠΑ και ο δικός φόρος πάνω στον φόρο. Τα λέω όλα αυτά, γιατί πραγματικά αυτή η κυβέρνηση κάνει και συμπεριφέρεται ως κλέφτης. Σε φορολογεί επί ένα χρόνο στο ρεύμα και στα καύσιμα περίπου 2.000 ευρώ ανά οικογένεια το λιγότερο, το λιγότερο σας λέω, σας επιστρέφει 100 ευρώ και πρέπει να πείτε ευχαριστώ. Είναι λίγο άκομψο θα έλεγα, για να μην πω και απάνθρωπο αυτό που κάνουν. Κλέφτες κοινοί, έτσι κάνουν οι κοινοί κλέφτες. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή λοιπόν η απάντηση. Νομίζω ότι με τον πιο σύντομο τρόπο δώσατε μια πολύ σωστή περιγραφή για αυτό που συμβαίνει αυτό το χρονικό διάστημα στην κοινωνία. Θέλω να αλλάξουμε λίγο πεδίο τώρα και θέλω λοιπόν να σχολιάσουμε λίγο και τη στάση του κυρίου Ερντογάν. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδος, βλέποντας λοιπόν και πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις στο ουκρανικό πεδίο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κύριος Ερντογάν ακολουθεί τη γραμμή Πούτιν αναφορικά με τον αναθεωρητισμό του σε βάρος της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Θέλω λοιπόν να γνωρίσω. Τι πρεσβεύει η ελληνική λύση αναφορικά με το θέμα. Το πρόβλημα με την ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και τη δημοσιογραφία στη χώρα μας είναι ότι μπορούν να βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Πρώτον, ο αναθεωρητισμός για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης ξεκίνησε από το ΝΑΤΟ. Μην ξεχνιόμαστε τα βασικά, αν μιλάμε για αναθεωρητισμό. Δηλαδή, αυτοί πήραν όλες τις πρώην χώρες που ήταν στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ενώσεως ή της Ρωσίας και τις έσυραν στο ΝΑΤΟ. Άρα ο αναθεωρητισμός ξεκίνησε από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Καλώς ή κακώς το εξετάζω, αλλά αυτή είναι η ιστορική αλήθεια και αυτό πρέπει να το λέμε. Η αντίδραση της Ρωσίας που είναι βάρβαρη για την εισβολή, είναι απάνθρωποι γιατί σκοτώνονται άνθρωποι, ήταν μία, θα το πω ομά, έτσι όπως το καταλαβαίνει ο καθένας τουλάχιστον στο μυαλό του, αντίδραση η οποία θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Γιατί το έλεγε Πούτιν από το 2014 ότι αυτό που κάνετε μας κλείνει πολύ βαθιά στην Ευρασία, θέλουμε ανάσες, μην το κάνετε, θα αντεπιτεθούμε. Και κάνει το αυτονόητο. Αντεπιτέθηκε. Σε αντιδιαστολή και σε αντίθεση του Ερντογάν, ο οποίος έχει κάνει ήδη πολέμους στη Συρία, στο βόρειο Ιράκ, έχει πάει στη Λιβύη, έχει πάει στη Σομαλία, έχει πάει στο Κατάρ. Αυτό δεν λέγεται αναθεωρητισμός. Όχι. Αυτό λέγεται προσπάθεια μιας χώρας να γίνει περιφερειακή υπερδύναμη. Τα έχουμε μπερδέψει. Και αυτή η λογική των νεοδημοκρατών, των κοιναλιτών και των Σιριζέων, εμένα με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι συμβαίνει γύρω τους. Από την άλλη, η Τουρκία δεν ήταν μόνο επί Ερντογάν. Όπως το λέτε εσείς, σοβινιστική, μιλιταριστική, το λέω εγώ, εσείς λέτε ανθρωπιστική, δεν είναι έτσι. Και οι προηγούμενοι, και οι κεμαλικοί, και οι σοσιαλιστές. Δηλαδή η εισβολή στην Κύπρο δεν ήταν αυτό που λέω εγώ, αναδιανομή εδαφών. Άρα ο ανθρωπισμός, αν θέλετε να είστε ευκρινείς και ειλικρινείς, όλοι εσείς που τα λέτε αυτά, οι νεοδημοκράτες και οι υπόλοιποι, πρέπει να πείτε ότι η Τουρκία ήταν πρώτα αναθεωρητική χώρα και μετά την αντέγραψε ο Πούτιν. Γιατί η εισβολή στην Κύπρο γίνεται το 1974. Θέλω να πω δηλαδή. Δεν μου αρέσει αυτή η προσπάθεια των κομμάτων, των τριών κομμάτων, να ισοσκελίσουν Ρωσία και Τουρκία σε ανώμιες καταστάσεις. Τι σου λέει λοιπόν ο Ερντογάν? Και όχι μόνο αυτός. Από το κουκουέ της Τουρκίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας και οι δικοί μας φευτοδιαθνιστές εδώ, μέχρι την άκρα δεξιά της Τουρκίας, λένε το ίδιο πράγμα. Ότι ασφιχτιούν στα σύνορά τους. Ότι θέλουν αλλαγή συνόρων. Αυτό δεν είναι αναθεωρητισμός, ξέρετε. Η αλλαγή συνόρων δεν είναι αναθεωρητισμός. Αναθεωρητισμός είναι μια ιδεολειψία, ιδεολογία όπως θέλει ο καθένας τη λέει, η οποία εδράζεται σε μια ψεύτικη επιχειρηματολογία με βάση διεθνείς συνθήκες. Και εδώ λοιπόν έρχομαι και στέκομαι και λέω, επί δεκαετίες η ελληνική πλευρά δεν έκανε το παραμικρό ώστε να καταδείξει και να αναδείξει τα εγκληματικά που έκανε η Τουρκία σε σχέση με παραβιάσεις διεθνών συνθήκων, είτε του Μοντρέ, η οποία δεν συνυπεγράφει ποτέ από την Τουρκία και όμως την εκμεταλλεύεται και την λέει η Τουρκία. Αλλά και τη συνθήκη τη Λοζάνη. Το δε χειρότερο είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις επί 70 ολόκληρα χρόνια κάνουν μικρά-μικρά λάθη, τα οποία γίνονται ένα τεράστιο πρόβλημα και έρχονται μετά και λένε: μα η Τουρκία μιλάει για αποστατικοποίηση των νησιών. Από την πρώτη στιγμή, από το 1974 και μετά, αν η Ελλάς, με αν θέλετε εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, ενημέρωση όλων των χωρών, τους έλεγε ότι η συνθήκη τη Λοζάνη παραβιάστηκε από την Τουρκία κατάφορα από την πρώτη στιγμή. Παραβιάστηκε με την εισβολή τη Συρία. Δεν υπάρχει συνθήκη της Λοζάνης, να ξέρετε. Η συνθήκη της Λοζάνης έχει καταπατηθεί από τον τουρκικό παράγοντα. Και με την Κύπρο, που εν πάση περιπτώσει η Κύπρος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, και με τη Συρία. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης αφορά 11 χώρες. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Αφορά 11 χώρες που τη συνυπέραψαν. Κανείς δεν έχει μίλησει γι' αυτό. Και φτάνει στο σημείο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
με τον απόντα, κύριε Δένδια, από τη Βουλή και από την ενημέρωση που πρέπει να δώσει στους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς. Να στέλνει επιστολή, στην οποία καταφανώς αποδεικνύεται ότι είναι άσχετη με το αντικείμενο. Λένε δηλαδή στην επιστολή που έστειλαν μετά από 8 μήνες απαντώντας την τουρκική προσβλητική επιστολή, ότι η συνθήκη της Λοζάνης αναγράφει τα νησιά που πήρε η Ελλάδα. Δεν υπάρχει αναγραφή νησιών. 4-5 νησιά αναγράφονται. Δίνοντας πάτημα στην Τουρκία να πει: ωραία, αυτά αναγράφονται είναι 1, 2, 3, 4, 5, τα υπόλοιπα όλα είναι διεκδικήσιμα. Άρα αυτά τα λάθη που δεν τα κάνει ούτε πρωτοετής φοιτητής του Παντείου Πανεπιστημίου σημαίνει κάτι πολύ απλό. Ότι δεν μπορούν να τα κάνουν τυχαία. Κάτι άλλο συμβαίνει στο μυαλό τους, κάτι άλλο έχουν συμφωνήσει, κάτι άλλο θέλουν να κάνουν. Και απεδείχθη από την περσινή Σεπτέμβριο του 2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μόνο η ελληνική λύση αντέδρασε, κανένας άλλος ευρωβουλευτής από τον Οκτώβριο μήνα φύναζε ο ευρωβουλευτής μας, που κέρδισε η Τουρκία κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξόφθαλμο, είναι εξωπραγματικό. Το Αιγαίο, που χιλιάδες χρόνια λέγεται Αιγαίο, να μετονομαστεί σε Τουρκοαιγαίο, επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου θυμίζει αυτή η ιστορία, ξέρετε, κατά το παρελθόν, κάποιοι κομπλεξικοί, επειδή δεν μπορούσαν να αγοράσουν Αντίντας, έπαιρναν Αμπίμπας. Μπορεί να γελάνε οι Έλληνες, αλλά έτσι είναι. Πριν από 30 χρόνια αυτό κάναμε περισσότεροι. Πέραμε τα Αμπίμπας, αλλάζαμε το όνομα. Αυτό πάει να γίνει τώρα. Τουρκοαιγαίο, το Αιγαίο. Το Αιγαίο που χιλιάδες χρόνια, τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια λέγεται Αιγαίο, θα αλλάξει όνομα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι σύμμαχοί μας το επέτρεψαν. Και ο μόνος ευρωβουλευτής που αντέδρασε είμαστε εμείς. Όταν λοιπόν ξεκινάς συνεκμετάλλευση τουριστική, Τουρκοαιγαίο αυτό σημαίνει. Συνεκμετάλλευση τουριστική. Είναι το πρώτο βήμα για να πάμε στην περαιτέρω συνεκμετάλλευση οικονομική και πόρων, πρωτοπραγωγικών πηγών. Είναι μικρά λάθη που γίνονται, ακούσια λένε κάποιοι. Εγώ πλέον πιστεύω ότι είναι ακούσια. Δηλαδή εκδόλου γίνονται για να φτάσουν στο δεδικασμένο, στο γεγονός, στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οι διεθνείς συνθήκες αλλά και το de facto που έχει γίνει και de jure δεν αλλάζει. Να καταπιεί ο Έλληνας μια ακόμη ήττα όπως έγινε με τα Σκόπια. Με τα Σκόπια δώσαμε ένα όνομα, ιστορικό όνομα, σε ψευτομακεδόνες και τώρα η Νέα Δημοκρατία λέει: τι να κάνουμε, έχει συνέχεια το κράτος. Τέτοιες προδοσίες εμείς δεν μπορούμε να ανεχτούμε και το λέω δημοσίως. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, είναι αυτό που λέω πολλές φορές στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αφού λοιπόν επικαλούνται την παραβίαση συνθήκης Λοζάνης, δεν είναι αργά ακόμη και τώρα να ζητήσουμε αυτοδιοίκητο στην Ήδρο και στην Τένεδο. Αφού επικαλούνται συνθήκης Λοζάνης και λένε ότι δεν είναι καταγεγραμμένα τα νησιά, τι πρέπει να κάνει η άλλη πλευρά, η ελληνική πλευρά. Υπάρχουν 27 νησιά και ένα είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία δεν καταγράφονται στη συνθήκη Λοζάνης και απεδόθησαν ως κυρίαρχο κράτος στην Τουρκία τα νησιά αυτά χωρίς να αναφέρονται. Θέτουμε και βάζουμε στο τραπέζι και εμείς, αφισβητώντας την κυριαρχία των νησιών αυτών από την άλλη πλευρά. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Τώρα που μιλάμε, σε περίπτωση που κάνει το απερονοημένο η Τουρκία, πρέπει εμείς να μη συρθούμε σε ένα μικρό θερμό επεισόδιο, ακούστε, για να διαπραγματευτούμε. Πρέπει πάση δυνάμει και πάση ισχύ να απαντήσουμε όπως έκανε ο Κουντουριώτης με το Αβέροφ στις αρχές του 20ου αιώνα και έστειλε τον τουρκικό στόλο μέσα στα στενά και δεν ξαναβγήκαν ποτέ. Πρέπει, και έχω πει και μέσα στη Βουλή, τρεις γέφυρες του Βοσφόρου να μην υπάρξουν. Η πρώτη μας δουλειά με τους κάλπι είναι αυτή. Οι δύο ναύσταθμοι που υπάρχουν στην περιοχή της Μικράς Ασίας να μην υπάρξουν. Και το φράγμα που υπάρχει στο νότιο τομέα εκεί με τη Συρία να μην υπάρχει. Αν κάνεις τις 5 κινήσεις και άλλες 2-3 που δεν μπορούμε να τις πούμε δημοσίως, τότε η Τουρκία τελειώνει, αποκόπτεται και είμαστε έτοιμοι από τη δυτική μας Τράκη να πάμε στην ανατολική μας Τράκη με τα τεθωρακισμένα πολύ εύκολα γιατί δεν έχουν διοικητική μέρημνα να βοηθήσουν το πεζικό τους αλλά και τα τεθωρακισμένα τους οι Τούρκοι. Τα λέω πολύ απλά, ξέρετε, γιατί οι λύσεις υπάρχουν. Τα μυαλά δεν ξέρω αν είναι έτοιμα να υλοποιήσουν τις λύσεις. Και δυστυχώς φοβούμαι ότι βήμα-βήμα ο Πρωθυπουργός αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα και όλο το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που έχουν την ίδια αντίληψη μας οδηγούν σε μια νέα συμφωνία Πρεσπών η οποία θα είναι προδοτική. Και αυτή θα αφορά το Αιγαίο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν ακούγοντάς σας τώρα θα μπω εγώ στη διαδικασία να σας ρωτήσω εάν περιμένετε μια πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ασφαλέστατα έχω πάρει ήδη μια απάντηση, η οποία υποστηρίζει προφανέστατα ότι τεχνιέντος ενδεχομένως να συμβεί κάτι τέτοιο, προκειμένου να υποκύψουμε ευκολότερα στις παραχωρήσεις. Καταλαβαίνω σωστά. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε και θα σας πω και κάτι. Ποιον βολεύει αυτή η ιστορία? Βολεύει τον Ερντογκάν που πάει σε εκλογές, βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη που πάει σε εκλογές. Ο Μακιαβέλη έλεγε ότι με τον τρόμο μπορεί να κυβερνήσει οποιονδήποτε. Τι κάνουν λοιπόν, τρομοκρατεί ο Ερντογκάν τους Τούρκους, τους ντοπάρει σοβινιστικά, μιλταριστικά. Και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης, φοβίζει, τρομοκρατεί τους Έλληνες με ενδεχόμενο πολέμου, ώστε να μπούμε στη λογική του πάση θυσία ειρήνη. Μία ρίση πραγματικά, εξωπραγματική. Σαν να είστε στο σπίτι σας
Και ο γείτονά σα ο κακό διεκδικεί το οικόπεδό σα, διεκδικεί το σαλόνι σα και λέτε εσεί: πα θυσία να τα έχω καλά με τον γειτονά μου. Ναι, να τα έχω καλά με τον γειτονά μου, αλλά όχι πα θυσία. Γιατί στο τέλο θα μα πάρει και τη γυναίκα μα και το παιδί μα, θα μα το βιάσει ο γειτονά μα, θα μα το πάρει σπίτι, θα το κάνει ό,τι θέλει και εμεί θα λέμε πα θυσία ειρήνη. Ξέρετε, μία φασαρία για να γίνει ή ένα πόλεμο χρειάζεται δύο. Αν υπάρχει μόνο ένα, ο δεύτερο δεν χρειάζεται καθόλου. Ο δεύτερο θα γονατίσει. Έτσι μας αντιμετωπίζει η Τουρκία. Γιατί γνωρίζω ότι η πολιτική μας ηγεσία ουδέποτε ήταν προετοιμασμένη πραγματικά, χαλίβδινα, με φρόνημα, όπως και ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κυρίως αυτοί που μένουν στην Αθήνα ή κατοικοεδρεύονται στην Αθήνα, έχουν λίγο το μυθριδατισμό της εθνικής ιτοπάθειας. Βλέπω στην περιφέρεια τα κορμιά των Θρακιωτών να είναι τύχη απέναντι στην Τουρκία στον Εύρο. Το νιώθω, το βλέπω. Το φρόνημά του είναι υψηλότατο. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν βλέπω το ίδιο πράγμα όμως σε μερικούς στην Αθήνα που έχουν, επαναλαμβάνω, διαφθαρεί από ένα σύστημα πολιτισμικό, πολιτιστικό που πραγματικά έπρεπε να τα απαξιούμε. Νέα ήθη, νέα έθιμα και παραδόσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση να κάνουν με τη δική μας αγωγή και παιδεία ως έθνος και ως λαός. Δεν είμαι μιλιταριστής, δεν είμαι σοβινιστής, αλλά πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι μέχρι ένα σημείο μπορείς να υποχωρήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια, την οποία πρέπει να χάσουμε έτσι κι αλλιώς. Και πρέπει να απαιτήσουμε τα αυτονόητα. Δεν μιλώ για θερμό επεισόδιο εγώ. Δεν θέλω θερμό επεισόδιο. Θέλω, εάν γίνει ακόμη και θερμό επεισόδιο και το σκηνοθετήσουν οι Τούρκοι με κάποιους άλλους, η Ελλάς να απαντήσει πάση δυνάμει και πάσα ισχύ. Διότι πολύ απλά, εάν συρθούμε σε διάλογο με ένα δεδομένο κατάληψη νησιού ή αποκλεισμό νησιού, είναι δεδομένο ότι θα πάμε στη Χάγη και θα χάσουμε. Είναι δεδομένο. Το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το επαναλαμβάνω και τώρα. Δυστυχώς όμως, κάποιοι σκηνοθετούν πριν από εμάς για εμάς. Και αυτοί οι κάποιοι αποφασίζουν τις μοίρες των ελληνικών κυβερνήσεων γιατί τους έχουν κιασμένους από το χέρι ή από οπουδήποτε αλλού. Πάμε λοιπόν τώρα να διερευνήσουμε αυτούς τους κάποιους, διότι πραγματικά θέλω λίγο να σχολιάσουμε και το ζήτημα των συμμαχιών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη, οι οποίοι φαίνεται ότι κρατούν ίσες αποστάσεις αναφορικά με τα ζητήματα που προκύπτουν. Και έτσι λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, θα ήθελα πραγματικά να έχω τη δική σας άποψη έτσι όπως θα τη μεταφέρετε μέσα από το Κοινοβούλιο. Διαφωνώ και ακόμη και με αυτό. Είναι η τακτική των δημοσιογράφων, των κατεστημένων καναλιών, αλλά και των πολιτικών να μιλούν για ίσες αποστάσεις. Δεν είναι ίση απόσταση όταν μπαίνει στο μέρος του άδικου. Εδώ έχουμε δύο μέρη. Το ένα έχει δίκιο που λέγεται Ελλάς, το άλλο έχει άδικο που λέγεται Τουρκία. Η Ελλάς είναι δική σου σύμμαχος, έτσι, εταίρο σου, και η Τουρκία είναι συνδεδεμένο μέλος. Το συζητάμε. Με ποιο τρόπο. Κάτι με το οποίο διαφωνώ εγώ και έχω πει χίλιες φορές, κυρίως στην Τουρκία. Πώς θα πείσεις τον Ευρωπαίο τέρα σου, εσύ ως χώρα, ότι ξέρεις, με ποραβιάζει, με προκαλεί, με προσβάλλει. Ζήτησε ποτέ η Νέα Δημοκρατία κυρώσει εις βάρος της Τουρκίας? Ζήτησε κάτι εναντίον της? Ποτέ. Έβγαινε ο Πρωθυπουργός και έλεγε ότι ζητούμενο και πρόκλημα δεν είναι οι κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, σε ακούει ο εταίρος και σου λέει: εσένα σε σφαλιαρώνει κάθε μέρα η Τουρκία, σε προκαλεί, σε προσβάλλει και δεν ζητάς κυρώσεις εναντίον της. Άρα λοιπόν, ή βλάξεσαι ή είσαι στημένος για κάτι άλλο. Και το λέω πολύ ομά πλέον, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε ο ίδιος μου. Άρα λοιπόν, μην περιμένουμε από τον σύμμαχο, ο οποίος βλέπει συμπεριφορές ενδοτικές, θα λέγα υποχωρητικές για να μην πω μειοδοτικές, ότι θα γίνει αυτός κακός με την Τουρκία όταν ο ίδιος έχει τεράστια συμφέροντα. Δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στην Τουρκία από ευρωπαϊκές εταιρείες, παραγωγή αυτοκινήτων, έτσι εταιρείες δηλαδή, ψυγείων, κλιματιστικών, μεγάλες επενδύσεις στην Τουρκία, ο σύμμαχος να αυτοπυροβοληθεί, γιατί πολύ απλά αυτός δεν είναι σαν την Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη που αυτοπυροβολεί τα πόδια της, ο κύριος Μητσοτάκης, της Ελλάδος, όχι τα δικά του πόδια, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, την οποία την έχουμε ανάγκη λόγω φυσικού αερίου και πρώτων υλών που αφορούν λιπάσματα ή σιτάρι. Είναι όλα αυτά που στο δικό μου το μυαλό είναι εξωπραγματικά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω, σας λέω. Είναι πράγματα που δεν μπορώ να δικαιολογήσω. Αν ήταν ένα παιδί 4 ετών, θα μπορούσα να το δικαιολογήσω. 5 ετών, θα μπορούσα να το δικαιολογήσω. Έναν άνθρωπο πάνω από 18 ετών, που δεν βλέπει πραγματικά τι συμβαίνει γύρω του ή φαντάζεται ότι πρέπει να συμβαίνει κάτι άλλο, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα πραγματικό και δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός. Και ο κύριο Τσίπρα είναι έτσι. Και ο κύριο Ανδρουλάκη. Άρα, κάποιοι πάνω από αυτού επιλέγουν την τακτική τη άσκηση εξωτερική πολιτική από πριν για αυτού. Και αυτοί απλά διαχειρίζονται τι εντολέ. Δεν μπορώ άλλο να δώσω ερμηνεία. Πραγματικά, απορώ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να δώσω ένα παράδειγμα. Βγαίνει ο πρόεδρο των Πομάκων προ τιμή του και λέει κάτι εκπληκτικό που δεν τόλμησε να πει ούτε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Ότι 3.000 χρόνια εδώ είναι Ελλάδα και το Αιγαίο είναι ελληνικό. Αντί να τον πάρουμε, να το σηκώσουμε ψηλά όλοι μαζί. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Μούγκα, κανένας δεν μίλησε.
Αντί να το πάρει ο Sky, λέω εγώ τυχαία κανάλια τώρα, το Star, ο Αντένα, το μεταδώσει, το λέει μια εβδομάδα μαζί να μιλήσουν τα αδέρφια μας οι μουσουλμάνοι. Γιατί υπομάκη, πάω αν θέλετε και στη φιλετική συνέχεια, είναι οι αρχαίοι Αγριάνες. Είναι γηγενές, αυτόχθονες, φίλο ελληνικό εδώ. Οι Αγριάνες, οι καταδρομείς του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τα σκληροτράχυλοι, όπως και οι πυρώτες, οι μολοσσοί. Θέλω να πω δηλαδή, αντί αυτό να το προβάλλουμε, εμείς προβάλλουμε την τουρκική προκλητικότητα και αναπαράγουμε, ακούστε, την τουρκική προπαγάνδα τόσο πολύ που δεν μπορεί να την καταναλώσουμε ούτε οι ίδιοι. Ανοίγει Sky το πρωί και βλέπει τον κύριο Κωστίδη να κάνει την προπαγάνδα του Ερντογάν. Ό,τι λέει ο Ερντογάν το λέει. Δεν κακό να ενημερωνόμαστε. Αλλά φτάνει αυτός ο τρόμος, η καλλιέργεια του τρόμου και του μίσους. Αυτό το πομάκο. Πρέπει να τον πάρουμε αυτόν, τους υπόλοιπους εδώ μουσουλμάνους, τους αδερφούς μας. Τι να τους πούμε, το αυτονόητο. Ότι ναι, μεν έχουν άλλο θρήσκευμα, εξισλαμιστέντες είναι, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς, ευτυχώς για αυτούς, ευτυχώς για άλλους, δεν ξέρω για σημασία, έχουν άλλο θρήσκευμα, αλλά είναι ελληνικής καταγωγής. Δεν θα πω μόνο για τους πομάκους, για όλους. Δεν μπορεί να ομογενοποιείς εθνότητες και μειονότητες. Πομάκια, Θήγκανοι, Τσιγκάνοι. Τι σχέση έχουν με την Τουρκία? Τι σχέση έχουν με την Τουρκία? Καμία σχέση. Για να μην πω το ακριβώς αντίστροφο αυτό που πρότεινε στον κύριο Τασούλα, γιατί εμείς δεν είμαστε σαν κάτι Ούγγανα. Πάρτε τα όπλα, πολεμήστε, σκοτώστε και σπάξτε. Τι είπα στον κύριο Τασούλα? Να κάνουμε μια ομάδα 10-20 ανθρώπων, οι οποίοι στα social media, στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Τούρκοι στη Θράκη, οι Τούρκοι με το προξενείο. Εξισλάμισταν και στην πορεία εκτούρκησαν δυστυχώς, γιατί οι Ισλαμιστές ήταν μουσουλμάνοι κάτοικοι εδώ, κάποιοι που έμειναν εδώ, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Έμειναν στη Θράκη, μείναμε στην πόλη. Τους εκτούρκησε το προξενείο. Πρέπει εμείς λοιπόν να απαντήσουμε δια του ιδίου τρόπου στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στην πόλη. Δηλαδή να δημιουργήσουμε social media και να τους λέμε τους Τούρκους: πάντε κάντε τεστ DNA. Επειδή εγώ κάνω περιήγηση στο YouTube, βλέπω Τούρκους οι οποίοι κάνουν τεστ DNA και βλέπουν ότι ελληνικής καταγωγής και πέφτουν από τα σύννεφα. Αν εμείς πείσουμε τους Τούρκους για το αυτονόητο ιστορικό γεγονός, λαογραφία, επιστήμες, γενετική, το κάνουν μόνοι τους, δεν το κάνεις εσύ. Του βάζεις στο μυαλό την ιδέα, κάντε ρε παιδί, να μην είσαι. Το 70% και πλέον, 80% και πλέον της Τουρκίας θα δουν ότι είναι αλλοεθνείς. Δεν είναι καν Τούρκοι Μογγόλοι. Βλέπεις τηλεοράσεις στην Τουρκία, βλέπεις φυσιογνωμίες, είναι ελληνογενείς. Αλλά είναι γενίτσαροι. Και ο γενίτσαρος είναι χειρότερος από τον Τούρκο. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Αν λοιπόν του δείξουμε την απορία, την ερώτηση, ρε παιδί μου, μα είμαι ελληνογενής. Του καταστέλεις τον σοβινισμό, μιλιταρισμό τον τουρκικό με ως δούριος ύπος δράς και λειτουργείς. Όχι ως, επαναλαμβάνω, πηγαίνω στο τείχος απέναντι και χτυπάω το κεφάλι μου. Συγκεκριμένες προτάσεις έξυπνες για να αποδείξουμε τα αυτονόητα στους Τούρκους. Υπάρχουν τρόποι. Μυαλά δεν υπάρχουν και αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα. Δεν μπορεί να δει η Θράκη. Θα το πω έτσι ομάδα να καταλάβετε. Περιοχή της περιφέρειας. Αδικημένη περιοχή. Να έχει διόδια. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Ακριτική περιοχή με διόδια δεν μπορεί να υπάρχει. Άποψή μου. Θες να επιβάλλεις διόδια, κάνε ό,τι κάνανε οι Γερμανοί. Ό,τι τουρκικό φορτηγό περνάει θα πληρώνει αδρά για τη μεταφορά των προϊόντων, άσε που εγώ θα τα άκλυνα κι άλλο σύνορα για αυτούς. Αλλά αν δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, κάνε κάτι άλλο. Εδώ ξέρετε, υπάρχει απόφαση Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το ανακαλύψαμε εμείς στο Ευρωβουλή, ο κύριος Φράγκος, ότι μπορεί η Ελλάδα να απαγορεύσει εξαγωγές τουρκικών ψαριών στην Ευρώπη. Το είπαμε στην κυβέρνηση μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές και δεν το υλοποιεί. Πώς θα πεις στον Ευρωπαίο εσύ ότι θέλεις όντως η Τουρκία να τιμωρηθεί για αυτά που σου κάνει? Δεν θα πείσεις ποτέ. Γι' αυτό χρειάζεται μια ελληνική κυβέρνηση που να είναι έξυπνη, ευφυής και κυρίως αποτελεσματική. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό λέει η ελληνική λύση. Επιλέξτε την ελληνική λύση. Κρίνετε μας για αυτά που λέμε, τα σωστά, το σχέδιο που έχουμε, το πρόγραμμά μας και πηγαίνετε και ψηφίστε σωστά. Αυτό ζητάμε, τίποτα άλλο. Και μια μικρή επισήμανση αναφορικά σε όλα αυτά που είπατε για τους πομάκους εδώ της περιοχής. Ίσως θα ήταν πολύ σημαντικό να δοθεί μεγάλη έμφαση στην διδασκαλία της γλώσσας τους. Έτσι ώστε να μην σπρώχνονται να μαθαίνουν τουρκικά, έτσι. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και ένας τρόπος. Η ελληνική κυβέρνηση εκτουρκίζει τους πομάκους και τους μουσουλμάνους. Η όποια ελληνική κυβέρνηση, με τα εγκληματικά λάθη, με τις μπάρες κατά το παρελθόν, για να τα λέμε όλα, περιθωριοποίηση. Όταν του βάζεις μπάρα του αλλού, τον περιθωριοποιείς. Με τη διδαχή την υποχρεωτική γλώσσα της τουρκικής. Είχε έρθει Εφραγιουδάκη εδώ, γνωστή ιστορία κατά το παρελθόν, που με το ζόρι τους μαθαίναν τουρκικά. Όταν δηλαδή η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης εγνώση της. Η συνθήκη της Λοζάνης λέει διδαχή Κορανίου στην αραβική γλώσσα, το Κοράνι ήταν στα αραβικά γραμμένο.
όχι τα τουρκικά. Αυτό λέει η σύνθηκη Λοζάνης. Και εμείς μαθαίνουμε στην τουρκική, και όχι μόνο το Κοράνι, και τα υπόλοιπα μαθήματα στην τουρκική. Αφήνει στην τουρκική εξωτερική πολιτική και τον εκτουρκισμό από το παράθυρο και από την πόρτα να μπαίνουν ανέτος και ησύχως. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Και μάλιστα σε ένα λαό, τους Πομάκους που πολέμησαν μαζί μας για την απελευθέρωση Στράκης, που αγωνίστηκαν μαζί μας και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν Ελληνάρες, που πήγαν στρατό, όπως και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι. Τους εκτουρκίσανε. Τους εκτούρκισαν. Όχι όλους, αλλά αρκετούς. Και βέβαια το χρήμα που ρέει και ρέει από τα διάφορα κανάλια, όπως λέγεται προξενείο Κομωτινής, και βλέπω ότι δημιουργούνται μικρά σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ σε περιοχές μουσουλμάνων, όπου τα περισσότερα προϊόντα είναι τουρκικά εισαγόμενα από την Τουρκία. Μεταφέρονται στην Ελλάδα, πολλούνται φθηνότερα από ό,τι τα πουλάνε τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Πηγαίνει ο μουσουλμάνος και καλά κάνει, δικαίωμά του, επιλογή του, παίρνει από εκεί το προϊόν και τον εκτουρκίζουμε και τον εθίζουμε σε αγορά τουρκικών προϊόντων, τα οποία χρήματα επιστρέφουν πάλι στην Τουρκία για να αγοράσουν αυτοί οι άνθρωποι σφαίρες για να σκοτώσουν Ελληνόπουλα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Τραγικότατα, ειλικρινά το λέω αυτό. Στην αρχή αυτής της απάντησης, λοιπόν, ξεκινήσατε και αναφερθήκατε στις κυρώσεις που επιβλήθησαν στη Ρωσία, η οποία παραβίασε το διεθνές δίκαιο και φυσικά κανένας γεωπολιτικός αναλυτής δεν το έχει αρνηθεί αυτό και νομίζω ότι και κανένας πολιτικός δεν το αρνείται. Ωστόσο, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, έχουμε μια παρόμοια κατάσταση ανάμεσα σε αυτό που συνέβη στην Τουρκία και στην Κύπρο και εκεί επεβλήθησαν ποτέ κυρώσεις? Γιατί νομίζω ότι βλέπω μια, ας πούμε, έτσι παρεμφερή δράση. Ακούστε, μιλάμε για μια πλανητική υπερδύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν κάνει τουλάχιστον 180 εισβολές σε διάφορες χώρες στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Μην κοροϊδευόμαστε. Ουδέποτε επεβλήθησαν κυρώσεις εις βάρος της. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Για όσους γνωρίζουν γεωστρατηγική, γεωπολιτική, το διεθνές δίκαιο είναι στη σφαίρα του μυαλού του αδυνάμου, του ανίσχυρου, ο οποίος επικαλείται κάτι που δεν υπάρχει, όταν η προβολή ισχύως είναι του ισχυρού πάντοτε. Και απεδείχθηκε στην Ουκρανία. Ο ανίσχυρος Ουκρανός επιχείρησε να επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο, αλλά η ισχυρή Ρωσία εισέβαλε στη χώρα. Μην τρέφουμε αυταπάτες. Οι αυταπάτες του διεθνούς δικαίου, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των διαφόρων φόρων και φορέων, πώς τα λένε, βάση πτώση, είναι η επίκληση του αποτυχημένου Υπουργού Εξωτερικών και Πρωθυπουργού οποιασδήποτε χώρας και η αδυναμία του να επιβάλλει τη βούληση την ιστορική. Τέτοιους πρωθυπουργούς και υπουργούς η Ελλάδα δεν χρειάζεται. Η Ελλάδα χρειάζεται έξυπνους πρωθυπουργούς, πολυμήχανους πρωθυπουργούς, ευφυείς πρωθυπουργούς, αποτελεσματικούς πρωθυπουργούς. Αν μου πει κάποιος, ένας, και μου αποδείξει πότε το διεθνές δίκαιο υπερφαλάγγισε το δίκαιο του ισχυρού, να το συζητήσουμε. Μία ιστορική στιγμή. Μία, μόνο μία. Αν μου πείτε και μου βρείτε, είμαι εδώ. Στο Βιετνάμ οι Αμερικανοί τα ισοπαίδωσαν όλα. Δεν έκαναν, δεν τους επέβαλαν κυρώσεις ποτέ. Ποτέ πραγματικές κυρώσεις δεν επέβαλαν στους Αμερικανούς. Και οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί, μπήκαν στο Αφγανιστάν. Μπήκαν παντού. Κάναν τα πάντα. Ο ισχυρός ορίζει τη μοίρα του ανίσχυρου και ο ανίσχυρος ορίζει τη μοίρα τη δική του με τα βήματα που κάνει συνεχώς προς τα πίσω. Διάλογος Μιλίων και Αθηναίων, απάντηση των Αθηναίων στους Μιλίους ανίσχυρους. Για όσους ξέρουν λίγη ιστορία, αντιλαμβάνονται τι λέω. Τώρα, βέβαια, να σα δώσω και ένα παράδειγμα άλλο. Συγγνώμη. Πείτε μου, σε σχέση Ελλάδος και Σκοπίων, ποιος είναι ισχυρός? Η Ελλάς. Πώς κάναμε πίσω? Ας το σκεφτούν οι τηλεθεατές σας. Αφού ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο, ποια μεγάλη αόρατος δύναμη μας επέβαλε τη λύση Βόρεια Ψευτομακεδονία, κατά την άποψή μας, στην πολιτική συμφωνία των Πρεσπών, αφού ήμασταν ισχυροί εμείς? Άρα, μια ανώτερη δύναμη επέβαλε στην ισχυρή Ελλάδα να γονατίσει στην ανίσχυρη χώρα, κρατήδιο, συνοφύλαμα μειονοτήτων, που λέγεται Βόρεια Ψευτομακεδονία. Ποια είναι αυτή? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι σύμμαχοί μας. Αν αυτοί είναι σύμμαχοι, τι τους θέλω τους εχθρούς? Ή τύφλα να έχουν οι εχθροί μου? Πάμε λίγο τώρα και στα τοπικά εδώ. Εμείς λοιπόν εδώ είμαστε. Νόμιζα θα με ρωτήσετε τις εκτρώσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το θέσω. Είναι βάρος αυτό. Είναι το νέο θέμα που βρήκαν να ασχοληθούν όλοι οι Έλληνες, γιατί ξαφνικά το Συνταγματικό Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν αποφάσισε εναντίον των εκτρώσεων. Η απόφαση είναι πολύ λογική. Λέει ότι δεν είναι απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και είναι των κατατόπους πολιτιών, γιατί είναι ανεξάρτητες χώρες. Κάτι που θα έπρεπε να ισχύει και για όλο τον κόσμο. Δηλαδή. Να σου το πω διαφορετικά. Όλοι όσοι αντιδρούν και λένε είναι ότι είναι υπέρ των εκτρώσεων, όλοι όσοι αντιδρούν, ευτυχώς που γεννήθηκαν και αντιδρούν. Γιατί αν η μαμά τους έκανε έκτρωση, δεν θα είχαν το δικαίωμα για να ομιλούν και να ζουν. Αυτό να σκεφτούν.
Και απορώ, εδώ είναι το μέγα ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν, περίεργες ενώσεις ΛΟΑΤΚΙ και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Ναι, οι ΛΟΑΤΚΙ όμως θέλουν να υιοθετούν παιδιά. Πώς γίνεται από τη μία να θες να υιοθετείς παιδιά, ενώ δεν μπορείς ο ίδιος σου να δημιουργήσεις ζωή, και μια γυναίκα που θέλει να γεννήσει, να γεννήσει πραγματικά ένα παιδί, να της το στερεί το δικαίωμα και να της πάνε κανένα έκτρωση. Αντί να τους ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, για την αναπαραγωγή, κυρίως για τις μεθόδους προφυλάξεως. Τι κάνουμε, πονάει δόντι, κόβουμε κεφάλι. Τι λέει η ελληνική λύση τώρα. Γιατί αυτή είναι η διαφορά ενός κόμματος σοβαρού από τους υπόλοιπους του Realpolitik και των ξενόφερτων στοιχείων επιβολής στη χώρα μας. Δημοψήφισμα για να αποφασίσουν οι ίδιοι Έλληνες. Το πιο δημοκρατικό πράγμα για μείζωνα ζητήματα όπως αυτό, μείζωνα ζητήματα, θα αποφασίζει ο Έλληνας. Ένα δημοψήφισμα για να δούμε τι θέλουν οι Έλληνες και η Ελλάδα. Ως ορθόδοξο έχω την άποψή μου. Για μένα είναι δολοφονία αυτό. Αλλά το τι λέω εγώ δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι λέει ο ελληνικός λαός. Αυτός πρέπει να μιλάει για τα ζητήματα που τον αφορούν. Και δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι ακόμα. Πώς είναι δυνατόν να μου βγαίνουν όλοι αυτοί και να μου λένε στο σώμα το δικό μου, κάτι γυναικείες οργανώσεις, φέμιναν και όλα αυτά τα παραμυθάκια, δεν θα μου επιβάλλεις εσύ τη δική σου βούληση. Σωστό σε έναν βαθμό. Και οι ίδιοι άνθρωποι να μην διαμαρτύρονται για την επιβολή του εμβολιασμού του υποχρεωτικού παγκοσμίως. Πείτε μου ένα γεγονός τώρα. Πώς γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Και να έχουμε βγάλει 7.000 ανθρώπους εκτός δουλειάς, νοσηλευτές, γιατρούς, το βαρύ πυροβολικό μας, επειδή είναι αιμονικός ο κύριος Πλεύρης, αιμονικός ο πρωθυπουργός. Γιατί κάνουν εμπόριο με τα εμβόλια. Πολύ, πάρα πολύ. Δώσαμε περίπου 800 εκατομμύρια. Εκ των οποίων λογιστικά φαίνονται 450-470. Ρώτησε στη Βουλή, πού είναι τα υπόλοιπα λεφτά. Λέμε δηλαδή, αγοράσαμε εμβόλια για 870 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα πού είναι, πού είναι και τα καλυμμένα, πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Αντί λοιπόν αυτοί οι 7.000 άνθρωποι να επανέλθουν, να δώσουμε αναδρομικά όλα τα χρήματά τους και να δουλέψουν στην πρώτη γραμμή του πυρός, εμείς αφήνουμε κόσμο να πεθαίνει χωρίς μεθ ή εκτός μεθ, γιατί είναι αιμονικός ο πρωθυπουργός και αιμονικός ο κύριος Πλεύρης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν δεν συνάδουν με τη λογική και είμαστε απέναντί τους. Η αλήθεια είναι ότι με προλάβατε. Προλάβατε και την ερώτηση αλλά και το αντεπιχείρημα. Ωστόσο, αυτό που θέλω να συζητήσουμε όμως είναι και κάτι το οποίο το παρακολούθησα, το διερεύνησα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν αυτό το νομοσχέδιο τέθηκε στη Βουλή, εσείς ψηφίσατε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο περιελάμβανε και το άρθρο 4 που είχε την παράγραφο του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ποιος το είπε αυτό? Το δελτίο τύπου που έβγαλε η Ελληνική Λύση κυκλοφόρησε. Mm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν αναμεταδόθηκε έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ψήφος σας. Έχω συνηθίσει στην κεμπελική προπαγάνδα. Και αυτή απορρέει και διαρρέει από κάτι ναζιστικά Ούγγανα και κάτι ψεκασμένους οι οποίοι δεν μας απασχολούν. Δεν ψηφίσαμε ποτέ ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι ψεύτικα όλα αυτά που διαρρέουν στο οποιοδήποτε διαδίκτυο. Είναι το κακό του διαδικτύου. Το διαδίκτυο προσφέρει ενημέρωση πραγματικά, αλλά πρέπει να απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βάλουν το μυαλό να δουλέψει λίγο παραπάνω. Δεν μπορεί να είμαστε μπροστά να μας λένε όλα τα υπόλοιπα κόμματα ότι είμαστε αντιεμβολιαστές και κάποιοι ανόητοι, να μην πω κανένα κουβέντα, ψεκασμένοι, πυροβολημένοι στον εγκέφαλο ή για να πυροβοληθεί στον εγκέφαλο πρέπει να έχει εγκέφαλο. Αυτοί δεν έχουν κανένα εγκέφαλο. Και κάποιοι νεοναζί να λένε ότι δεν ψηφίσαν. Εμείς δεν ψηφίσαμε ποτέ υποχρεωτικό εμβολιασμό. Μα ο ίδιος δεν έκανε το εμβόλιο. Εγώ δεν το έκανα το εμβόλιο. Αλλά δεν είναι πολιτικός αρχηγός ο οποίος θα επιβάλλει στους βουλευτές μου, μην το κάνετε, κάντε το. Τους είπα, τους μάλεψα και τους λέω, παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ακόμη και στην οικογένειά μου, στο στενό πυρήνα της οικογένειάς μου. Δεν επέβαλα σε κανένα τι να κάνει. Την άποψή μου την ξέρω. Έχω την άποψή μου. Δεν το έκανα. Σκοτώστε με. Δεν το έκανα το εμβόλιο. Σκοτώστε με. Δεν με νοιάζει. Δεν το κάνω. Θα πάω μέχρι τέλους. Αλλά δεν θα επιβάλλω σε κανέναν να κάνει να μην κάνει. Αυτό είναι φασιστικό. Και δεν θα πω σε κανέναν είναι σωστό ή λάθος. Ρωτάτε τους γιατρούς σας, πηγαίνετε στους γιατρούς σας και ρωτήστε τους. Αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω, λέω. Αυτό είναι το σωστό. Τα υπόλοιπα, ακούστε, έχω ακούσει τόσα πράγματα. Για να καταλάβετε, φτάσαμε σε ένα σημείο να απολογούμε για πράγματα που δεν έχω κάνει. Δηλαδή, βγαίνουν αυτοί οι Ναζί, τα Ούγγανα που λέω εγώ, και λένε το 2007 ζητήθηκε άρση ασυλίας μου για κάτι που. Δηλαδή, ούτε έγινε ποτέ, ούτε συζητήθηκε. Είναι η γνωστή τακτική. Ξέρετε, το πρόβλημα, ξέρετε ποιο ήταν το μυαλό του Έλληνα, ότι ψάχνει να βρει λεκέδες ο νεοέλληνας στον αντίπαλό του όταν ο ίδιος είναι μέσα στο βόδρο πληγμένος. Ψάχνει να βρει λεκέδες και του ρίχνει μικρή λάσπη μόνο και μόνο για να βρει λεκέ. Εμείς λοιπόν είμαστε καθαρότατοι, διαβιέστατοι και δεν συζητάμε με κανέναν ο οποίος έχει αυτή τη λογική.
Να κλείσουμε και με μια ερώτηση τοπικού κυρίως ενδιαφέροντος. Λοιπόν, εδώ είμαστε μια αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή αναφορικά με τις καλλιεργίες, διότι το κόστος των καλλιεργιών έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Και επίσης για να εκτραφεί το ζωικό κεφάλαιο, επίσης απαιτούνται πάρα πολύ μεγάλα ποσά πλέον, αναφορικά με την αύξηση των τιμών. Οπότε λοιπόν τα μέτρα της κυβέρνησης απεδείχθησαν πενιχρά και θα ήθελα πραγματικά να ξέρω τι προτείνει η ελληνική λύση για την ανάπτυξη αυτών των τομέων, εδώ στην περιοχή κυρίως. Η μεγάλη μου αδυναμία, γιατί προέρχομαι από την επαρχία και είμαι χωριάτης και οδηγητή, το λέω έτσι, ομά. Από χωριό προέρχομαι. Αφήστε που έχω και σχέση με τη Θράκη, γιατί προέρχομαι. Το ένα κομμάτι ρίζας του δέντρου μας είναι στον Άβαντα στην Αλεξανδρούπολη. Το μισό χωριό είναι ξαδέρφια μου. Είναι ο πρωτογενής τομέας. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό. Δεν θα πω στη λογική, θα πω στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Πετύχατε με την επιλογή σας η Ελλάδα που έκανε εξαγωγές λιπασμάτων να κάνει εισαγωγή λιπασμάτων από τη Ρωσία και την Ουκρανία και σήμερα που επέβαλε κυρώσει ο Πρωθυπουργός τα λιπάσματα να έχουν εκτιναχθεί στο Δινεκές. Πετύχατε με την εγκληματική σας ψήφο τα εργοστάσια Ζαχάρεως που υπήρχαν και κάναμε εξαγωγές σε όλο τον κόσμο να κλείσουν. Και τώρα να κάνουν, επαναλαμβάνω, εισαγωγή και να μην έχουμε ζάχαρη. Αυτό πέτυχαν οι ψηφοφόροι των τριών μεγάλων κομμάτων. Των τριών κομμάτων εξουσίας, όπως τα λένε κάποιοι. Για μένα δεν είναι εξουσίας, είναι παράκεντρων εξουσίας. Γιατί παίρνουν εντολές από κάποιους. Αυτή η χώρα με το τεράστιο πλούτο, αγροτικό, κτηνοτροφικό, αλλιευτικό, ορυκτό, έτσι κλιματικό, έχει ηγέτες οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τα συντριπτικά πλεονεκτήματά μας. Μου έλεγε στο χωριό ο ξάδελφός μου που είναι. Ρόδα και νοπαραγώσια και κεράσια. Μου λέει, ξέρεις ότι στο στρέμμα δεν βγάζω ούτε ευρώ. Βγάζαμε 200 ευρώ μέχρι πέρσι, μου λέει, κέρδος. Την καλλιέργεια του στρέμματος. Πλέον μου λέει, δεν βγάζω και με μέσα. Την ώρα που έρχεται επιστημική κρίση και έχουμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση από τις αρχές του 20 ότι θα πεινάσουν οι Έλληνες. Θα πεινάσουν οι Έλληνες, τους είπαμε. Δεν μας άκουσαν, έρχεται η πείνα. Αντί να μην υπάρχει ούτε ένα στρέμμα άσπαρτο στη χώρα ώστε να έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών, αυτοί αφήνουν τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο έρμεο των διαθέσεων, επαναλαμβάνω, της ελεύθερης αγοράς. Δεν μπορεί μια Θράκη να μην μπορεί να ενταχθεί στη βιολογική καλλιέργεια γιατί έχει πρόβλημα με τα βασκοτόκεντες. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Είναι τρελά, είναι παλαβά. Αλλά όταν αποφασίζει το κολονάκι για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και οι υπουργοί δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο, όπως ο Υπουργός Υγείας είναι δικηγόρος και ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι γιατρός. Χρειάζεται θεραπεία εγκεφαλική, όλη η κυβέρνηση στις επιλογές της. Χρειάζεται ψυχίατρο, το πω ομά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να ξέρεις το βασικό στο αντικείμενο το οποίο ασχολείσαι. Δεν μπορείς να βάζεις δικηγόρο να πάει να κάνει χειρουργείο, ούτε χειρουργό να πάει να δικάσει. Είσαι χαμένος από χέρι. Αλλά αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Διότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στη δική του διδακτορική διατριβή μαθαίνω ότι έκανε τρομακτικά λάθη. Δεν ήξερε το Σύνταγμα, έγινε μετά το 1975. Στο διδακτορικό που πήρε στο Χάρβαρντ, είχε μια ανάλυση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και έλεγε ότι το 1974 έγινε το ελληνικό σύνταγμα. Όταν το Σύνταγμα έγινε το 1975 επί Καραμαλή, τότε έγινε. Το 1974 έγινε κάτι άλλο. Βασικά λάθη κάνουν γιατί δεν γνωρίζουν την κοινωνία. Δεν ξέρουν τα προβλήματά τη. Δεν έχουν πάει στα χωριά, ρε παιδιά. Θα το πω έτσι ομά. Ο Πρωθυπουργός τι σχέση έχει με τη γη, την μάνα ελληνική γη. Δεν τη γνωρίζει. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Αλλά αυτή η λογική του που δεν επιλέγει σωστούς ανθρώπους για να κάνουμε δουλειά. Εμείς το πρόγραμμά μας που είναι 370 σελίδες, λέμε συγκεκριμένα πράγματα για τους αγρότες, κοινοτρόφους και αλλιείς. Για μας είναι ο πολιορκητικός κρυός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτούς θα στηρίξουμε. Γιατί αυτούς χρειαζόμαστε για να φάμε ψωμί εμείς, για να φάμε φρούτα εμείς, για να πιούμε γάλα εμείς και τα παιδιά μας. Απλά πράγματα είναι. Ανάγκη έχουμε τους αγρότες, κοινοτρόφους και αλλιείς. Δεν μας έχουν ανάγκη. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε για να μας ταΐσουν κιόλας. Και όπως φαίνεται, διανύουμε ήδη λοιπόν την προεκλογική περίοδο. Τουλάχιστον ένα από τα δύο σενάρια λέει ότι πολύ πιθανόν θα έχουμε εκλογές μετά το καλοκαίρι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν είστε ανοιχτός, εσείς και η Ελληνική Λύση, σε προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Ακούστε λίγο. Πρώτα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτήν την κυβέρνηση. Πείτε μου, πόσο σοβαρός είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εδώ και 7 μήνες παρουσιάζει βουλευτές ανά την επικράτεια και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά από 1,5 χρόνο. Μα δεν είναι σοβαροί οι ίδιοι τους. Πώς να τους πάρω στα σοβαρά. Όταν ο Πρωθυπουργός περιφέρει όπως αυτός που έχει τις αρκούδες στα χωριά, την αρκούδα της υποψηφίους και λέει: Να η υποψηφιός μας για τις επόμενες εκλογές. Και λέω το εξής: Είναι Σεπτέμβρης του 2021 και Οκτώβρης του 2021 και μου παρουσιάζει υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι θα γίνουν μετά από 1,5-2 χρόνια υποψήφιοι βουλευτές. Λοιπόν, εσύ πυροδοτείς το εκλογικό έτσι, σενάριο. Στο μυαλό του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές. Γιατί θέλει να αποδράσει.
Εμείς τι έχουμε πει, αφού δεν μπορείς να διαχειριστείς την κατάσταση, αφού κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος σου να γίνεις ο αυτόχειρας της χώρας, εντός εισαγωγικών όλο αυτό, σήκω και φύγε τώρα, πάμε σε εκλογές για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τη μοίρα του. Δεν πάει άλλο να σέρνεται αυτή η ιστορία, να διαραίουν οι βουλευτές του και οι υπουργοί του ημερομηνίες 15 Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου, λες και είναι ρουλέτα. Λες και είναι ρουλέτα ρε, οι εκλογές. Απίστευτα, είναι ασόβαροι, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Με πώς να συζητήσω μια σόβαρη κυβέρνηση. Και από την άλλη, βέβαια, δεν μπορώ να συζητήσω μια κυβέρνηση η οποία ξεπουλά ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν θα μιλήσω για το εθνικό θέμα. Εγώ, ξέρετε, αν αποφασίσω να συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα προλάβω να φύγω από το αεροδρόμιο στην Αθήνα για να έρθω στη Μακεδονία. Θα ντρέπομαι να περπατήσω στη Μακεδονία ο ίδιος μου, γιατί είμαι Μακεδόνας, Βορειολαδίτης. Ντρέπομαι για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Μακεδόνες και Θρακιώτες, οι οποίοι άφησαν τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη να ξεπουλήσει τη Μακεδονία, που ο Καραμαλής δάκρυζε ο Α και μόνο στο άκουσμα της λέξεως. Πρέπει να τρέμουν οι βουλευτές για αυτό που κάνανε. Είναι έγκλημα να δεν έχουν συνέχεια στο κράτος. Και ακούστε λίγο. Εμείς μπήκαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως πολιτικοί που είμαστε ερασιτέχνες στην πολιτική. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν είναι το επάγγελμά μας η πολιτική. Εγώ προσωπικά είμαι επιχειρηματίας. Μπορώ να ζήσω από τις επιχειρήσεις μου ανέτος, χωρίς να έχω ανάγκη την πολιτική. Μπήκαμε για να προσφέρουμε στην πολιτική. Δεν μπήκαμε για να ζήσουμε από αυτήν. Εμείς θέλουμε να ζήσουν οι Έλληνες πρώτα και να ζήσουν και οι βουλευτές καλά. Κανένα πρόβλημα. Αλλά να ζήσουν καλά οι Έλληνες, οι πολίτες. Και μπήκαμε στην πολιτική για έναν λόγο. Γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε και όχι να συγκυβερνήσουμε. Ας συγκυβερνήσουμε μεταξύ τους, θα τα βρούμε μεταξύ τους και άλλους αυτοί. Αγαπητέ κύριε Βελόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συζήτησης. Ελπίζω πραγματικά να πήρατε τις απαντήσεις που ζητάτε, έτσι ώστε με κριτικό πνεύμα πλέον να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα όταν έρθει αυτή η ώρα και εφόσον απαιτηθεί. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.